Για την πορεία και εξέλιξη της πανδημίας μίλησε ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης, ο οποίος τόνισε πως τη δεδομένη στιγμή η νέα παραλλαγή Όμικρον που εξελίχθηκε ταχύτατα και άκρως επιθετικά βρίσκεται σε φάση ύφεσης και αποκλιμάκωσης, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι και τον Φεβρουάριο, αν φυσικά συνεχίσουμε να τηρούμε κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις και δεν παρεκκλίνουμε του στόχου. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση, νομίζω, βεβαιωμένη ύφεσης, η οποία, αν κρατήσουμε τη συμπεριφορά μας όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, δηλαδή με τηλεεργασία στο 5%, σχετική έτσι σοβαρή χρήση των μέτρων υγειονομικής προστασίας κλπ. Και με καλό ρυθμό εμβολιασμού, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε σε μια συνεχή αποκλιμάκωση μέχρι το Φλεβρουάριο κλπ. Οπότε θα έχουμε φτάσει σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό που επισήμανε ο κύριος Αριγιάννης είναι πως ο ρυθμός αναπαραγωγής έπεσε κάτω της μονάδας στο 0,88, κάτι που σημαίνει ότι είναι μια σταθερή ύφεση που αναμένεται να συνεχιστεί, με την επόμενη εβδομάδα να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για να εξάγουμε ακόμη πιο ασφαλή συμπεράσματα. Και προβλέπεται να πέσει και στο 0,5, ας πούμε, σιγά σιγά, αλλά το ξέρω μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι, για αυτό λέω, είμαστε ύφεση. Όταν πέσει αυτός ο δείκτης κάτω την μονάδα, επισήμως είναι σε ύφεση η πανδημία. Και επειδή αυτός είναι ο εβδομαδιαίος μας όρος, ουσιαστικά είμαστε σίγουρα μέσα στην τελευταία εβδομάδα είμαστε σε αποκλιμάκωση. Φυσικά ο κύριος Αριγιάννης κρατά χαμηλούς τόνους και εφιστά την προσοχή όλων μας, καθώς προειδοποιεί ότι αν εφησυχαστούμε και χαλαρώσουμε, η κατάσταση θα ανατραπεί και πάλι με απρόβλεπτες συνέπειες, αφού ο κορονοϊός δείχνει πως δεν αστειεύεται. Έτσι λοιπόν, η ευλαβική τήρηση των υγειονομικών μέτρων προστασίας και πολύ περισσότερο οι μαζικοί εμβολιασμοί θα βοηθήσουν σημαντικά ώστε να χτιστεί το πολυπόθετο τείχος ανοσίας και να αναχαιτιστεί μια και καλή πανδημία. Μπορεί να μην συνεχιστεί αν ξαφνικά πούμε ότι. Το διάβασα και κάπου αυτό, ότι εφόσον λένε οι ειδικοί ότι είμαστε αποκλιμάκωση, γιατί να πάει ο άλλος να κάνει εμβόλιο, αφού σε δύο εβδομάδες θα έχουμε πέσει πολύ χαμηλά. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό πρέπει να πάει να κάνει εμβόλιο, γιατί στηρίζεται όλη αυτή η λογική ότι γίνεται ο εμβολιασμός. Ο τρόπος για να σταματήσει η διασφορά της όμικρον αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι είναι πολύ μεταδοτική, είναι η δημιουργία ανοσίας. Από την άλλη, όπως αναφέρει ο κύριος Αριγιάννης, ένα ακόμη θετικό στοιχείο είναι ότι οι νοσηλίες βήμα-βήμα δείχνουν να μειώνονται. Όμως, δυστυχώς, η ίδια εικόνα δεν παρατηρείται και στις μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες καθημερινά δέχονται τεράστια πίεση, με τα άδεια κρεβάτια να είναι πλέον ελάχιστα. Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πολύ, πολύ αρχική φάση μείωσης των νοσηλιών. Εμείς θεωρούμε ότι θα συνεχιστεί και θα προχωρήσουμε τα επόμενες μέρες να πέσουν οι νοσηλίες. Και σιγά σιγά να πέσουν και οι διασωληνωμένες ΕΜΕΘ. Βέβαια, αυτό είναι ένα δείκτης που έχει πιο μεγάλη αφεκτικότητα. Σε ψηλές τιμές, δυστυχώς ήμασταν πάνω από 600 κλίνες για πολύ μεγάλο διάστημα πια. Και αυτό ήταν και ουσιαστικά, αν θυμάστε το καμπανάκι που εμείς είχαμε χτυπήσει, ότι το πρόβλημα θα είναι ότι ναι, μεν έχουμε υπηρετερή νόση, αλλά δεν έχουμε αποσυμφορήσει το ΕΣΥ από τη ΔΕΛΤΑ. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κάνει και μία δυσίωνη πρόβλεψη, λέγοντας ότι έως τις 20 Ιανουαρίου θα έχουμε κορύφωση σε απώλειες συνανθρώπων μας που έχουν χτυπηθεί από τον φωνικό ιό. Οι θάνατοι θα συνεχίσουν να αυξάνονται δυστυχώς. Δηλαδή, μέχρι τις 19 περίπου του μήνα, 19 με 20 του μήνα, για να πέσουν, να αρχίσουν να πέσουν μετά από το φωνικό σημείο. Μετά από την πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρη, μπορούμε να πούμε ότι θα περάσουμε στην επόμενη μέρα, δηλώνει με νόημα ο κύριος Αριγιάννης, ο οποίος συμπληρώνει πως εάν θέλουμε να πάρουμε πίσω τις ζωές μας, πρέπει να αλλάξουμε ζωή, με την έννοια ότι είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε για να θωρακίσουμε την υγεία μας. Πρέπει να εμβολιαστούμε και να προσέχουμε, αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής, με την ελπίδα ότι σύντομα ο κορονοϊός θα φύγει οριστικά από την καθημερινότητά μας.